Στο στόχαστρο του Χρήστου Καλογρίτσα μπαίνει για μία ακόμη φορά ο Νίκο Παπά, αλλά και στελέχη του White House, όπω με νόημα αναφέρει στο υπόμνημα που κατέθεσε ο επιχειρηματία στο πλαίσιο τη έρευνα που διενεργείται μετά από μήνυση του. Ο Χρήστο Καλογρίτσα υποστηρίζει ότι τον χρησιμοποίησαν, αφού του ζήτησαν. να του δανείσει το καθαρό αριστερό όνομά του και μόνο, για να μπει μπροστινό και μόνο, για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό που θα διενεργηθεί για τι τηλεοπτικέ άδειε, προκειμένου να καταφέρουν να λάβουν μία τηλεοπτική άδεια για την υποστήριξη τη πολιτική του. Επειδή όμω, σύμφωνα με το μηνυτή, τα χρήματα δεν υπήρχαν, είχε βρεθεί από τον Νίκο Παπά και άλλα στελέχη η εταιρεία ΣΣΕ, η οποία θα έβαζε τα χρήματα, θα ήταν ωστόσο αφανή. Η εντολή ήταν σαφή, λέει ο Χρήστο Καλογρίτσα. Εκείνο θα έβαζε το όνομά του, ενώ αυτοί θα έβαζαν τα χρήματα και θα είχαν την πλήρη ευθύνη, οργάνωση και εποπτεία του εγχειρήματο. Η συμφωνία ήταν ότι η εταιρεία ΣΣΣΕ θα κατέβαλε τα 25 εκατομμύρια ευρώ για την επένδυση και 3 εκατομμύρια ευρώ για την εγγυητική επιστολή. Τελευταία στιγμή όμω η εταιρεία έκανε πίσω, με αποτέλεσμα η Βλαδίμηρο Καλογρίτσα ΑΕ να μην καταφέρει να πάρει μέρο στο διαγωνισμό για τι τηλεοπτικέ άδειε. Στο υπομνημά του, ο Χρήστο Καλογρίτσα προβαίνει σε μία ακόμη αποκάλυψη. Ότι αμέσω μετά την επιστοχώρηση τη ΣΣΕ. Τα ίδια στελέχη, με μέρημνα πάντα του Νίκου Παπά, κανόνισαν το Σεπτέμβριο του 2016 συναντήσει με άλλου επιχειρηματίε, μεταξύ των οποίων ο Ευάγγελο Μαρινάκη και ο Δημήτρη Κοντομινά, προκειμένου να ζητήσει την αναγκαία χρηματοδότηση που θα του επέτρεπε να υλοποιήσουν το άνω σχέδιό του. Τελικά η συμφωνία κατέπεσε, με την ΣΕΣΕΣΕ να ζητεί τώρα τα 3 εκατομμύρια πίσω από το Χρήστο Καλογρίτσα. Και εδώ είναι το σημείο τη απόλυτη απογοήτευση, τη προδοσία και τη διάψευση τη εμπιστοσύνη του Χρήστο Καλογρίτσα, αφού τα άνω τα οποία επισηρά ετών εμπιστευόμενοι και τι εντολές των οποίων εκτελούσε δεν αξίωσαν από την ΣΕΣΕΣΕ την τήρηση της συμφωνίας, τη συμφωνία τη Ιάζοντα τον Χρήστο Καλογρίτσα. Σύμφωνα με το μηνυτή, τα 3 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν για την έκδοση τη εφημερίδα Ντοκουμέντο με την εταιρεία ΣΕΣΕΣΕ να τα ζητεί τώρα πίσω από τον Χρήστο Καλογρίτσα.